σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Η στιγμή της ορκομοσίας είναι μια σημαντική στιγμή για όλους μας, αλλά ιδιαίτερα θα ήθελα να πω για αυτούς που ορκίζονται όπως και εγώ σήμερα για πρώτη φορά, νεοεισερχόμενοι στο θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ειδικά σε αυτούς θα ήθελα να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή θητεία, με διάθεση και θέληση για προσφορά στο θεσμό αυτό της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας. Η αλήθεια είναι ότι προβληματίζομαι, όπως και οι συνάδελφοί μου, για το αν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις τεράστιες κοινωνικές ανάγκες των πολιτών μας, γιατί και οι προσδοκίες τους είναι μεγάλες και τα βλέμματά τους θα είναι στραμμένα επάνω μας. Οι κοινωνικές ανάγκες είναι τεράστιες. Η κοινωνία βογκά. Και δεν σας κρύβω ότι η δική μας η σκέψη είναι σε αυτούς που πλήττονται ιδιαίτερα από τις ασκούμενες, από τις σκληρές πολιτικές. Και αυτή δυστυχώς είναι πολύ. Η σκέψη μας είναι στους νέους ανθρώπους, στη νέα γενιά που πλήττονται, που κυνηγούνται, γιατί ζουν σε μια χώρα, σε ένα τόπο χωρίς προοπτική, χωρίς αύριο. Αυτό γεννά περισσότερες ευθύνες ώστε να σταθούμε επάξια στο ύψος των περιστάσεων και γιατί όχι και κάποια στιγμή να τις υπερβούμε. Άλλωστε η τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι σήμερα γίνεται ευρέως αποδεκτό αυτό από όλους πλέον σήμερα, ότι όχι μόνο δεν στηρίχθηκε από το κοινωνικό, την κεντρική διοίκηση, αλλά αντίθετα απαξιώθηκε και περιθωριοποιήθηκε. Ένας κύκλος έκλεισε, όπως και αν τον αποτιμήσει κανείς σήμερα, και ένας άλλος ανοίγει. Και πολύ φοβάμαι ότι θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εκτός αν υπάρξει μια πολιτική αλλαγή, μια πολιτική στροφή που θα μας απαλλάξει από τις ασκούμενες πολιτικές. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να απαντήσουμε σήμερα στα ερωτήματα, στα δύσκολα, σαφή, αλλά και σκληρά ερωτήματα. Θα θέλουμε καταρχάς, έχουμε τη θέληση και τη διάθεση να αντικριθούμε στις κοινωνικές ανάγκες, να συναντηθούμε με τους πολίτες, με τα κοινωνικά κινήματα, ή θα συνεχίσουμε να υλοποιούμε πολιτικές που στρέφονται ενάντια στους πολίτες και ουσιαστικά τους φέρνουν σε δυσχερέστερη θέση, όπως είναι οι πολιτικές των αυξήσεων. Δέστε το προηγούμενο, το πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα συνεχίσουμε να αποδεχόμαστε αυτή την οικονομική και κοινωνική ύφεση, ή θα κάνουμε τέλος πάντων μια προσπάθεια να δώσουμε μια αναπτυξιακή προοπτική σε αυτήν την κοινωνία. Εμείς αυτά τα προβλήματα έχουμε ήδη απαντήσει. Θα υπηρετήσουμε τις πολιτικές αυτές που έχουν ευθεία αναφορά στις ανάγκες των πολιτών και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων από αυτούς. Είμαστε αισιόδοξοι ότι από τη θέση που μας έφερε η ίδια κοινωνία και οι συμπολίτες μας, θα ασκήσουμε δημιουργικά το ρόλο μας, θα υπηρετήσουμε την αυτοδιοίκηση και μέσα από αυτήν την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ.